Καλά, καλά, καλά. Είχε λίγο καιρούς φέτος, καιρούς αρκετούς. Είχε φέτος, πολύ, πολύ αέρα φέτος τον Αύγουστο. Αλλά ναι, ειδικά στα μέρη που ήμασταν εμείς. Ήταν... Κυκλάδες, καπετάνισα όλα καλά. Όλα καλά. Εγώ δεν κάθομαι καλά γιατί είμαι ανάμεσα σε δύο διδήμους. Ναι, έπρεπε, ναι, εντάξει, έπρεπε να κάτσει. Καταρχήν πρέπει να τη βάλουμε αγένεια, πρέπει να τη βάλουμε στη μέση, αλλά δεν πειράζει. Όχι, καλά, όχι, καλά σιγά. Να σου πω κάτι. Θα μένε ζωτοχύρα. Εχθές. Κανονικότατα. Τι είπατε, παιδί. Όχι, πες τα. Κοίτα να δεις, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, καταλαβαίνεις ότι το παραμικρό που αρχίζει και παθαίνει είναι αυτά. Θα τα πω εγώ. Τώρα. Όχι, για, να μην όχι, όχι, θα τα πω. Δεν χρειάζεται να μάθει ο κόσμος τα. Όχι, να... Σιγά, γιατί. Σιγά, δεν κάνει κακό. Να δει τι τραβάω η γυναίκα. Απλά χθες πέρασε όλη μου τη μέρα και γεια στα παιδιά, σαν νοσοκομείο, την οποία εντάξει δεν είναι. Ένα πόνο στο στήθος, πίσω από την πλάτη, χτύπαγες στο στήθος ξαφνικά. Και λες εσύ έφραγμα παθαίνει. Τόπα. Λέω πάει, φεύγω, παιδιά. Κάτσε, ήταν κρίση πανικού, τι ήταν. Ήταν κρίση πανικού που λέμε ή... Όχι, όχι, ήταν πραγματικά... Μυϊκό. Ένα μυϊκό πράγμα το οποίο κατεβαίνει από το λαιμό εδώ πέρα μπροστά και μπλοκάρει τα πάντα. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς την ορολογία του, αλλά ήταν λίγο επικίνδυνο γενικά για μένα. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, αδερφέ. Sorry που το λέω. Συγγνώμη, ήσασταν μαζί στο σπίτι. Βρε 8 ώρα το πρωί σου λέω. Ξυπνάω 6,5 ώρα όπως ξυπνάω ναι. κάθε μέρα. Πονάω, για να βάλω μπορούσα. Το παιδί στο σχολικό, ναι. να το ετοιμάσω κτλ. Μετά λέω, αχ, Θεέ μου, να ξεκουραστώ λιγάκι, θα κοιμηθώ άλλες 3 ωρίτσες μέχρι να σηκωθούμε να κάνουμε τις δουλειές ναι. μας. Την ώρα λοιπόν που πάω να ξαπλώσω στο κρεβάτι, Μαρία, δεν αισθάνομαι καλά. Λέω, τι έχεις. Πονάω εδώ, πονάω εκεί, λέω, πάμε, σήκω. Τι να πω κι εγώ. Του λέω στο τέλος δεν θα σε πιστεύω. Ναι. Πήγαμε, εκεί τα κάναμε όλα. Όχι, θα σου όλα, πω εγώ όλα, ένα όλα. Πράγμα τώρα. Εντάξει, πραγματικά η Μαρία, ένα πράγμα που λέω έτσι και χαίρομαι είναι να είναι πάρα πολύ σκληρός άνθρωπος. Δηλαδή για να πει ότι πονάω πρέπει πραγματικά να πονάει. Ενώ οι άντρες είμαστε πιο ευαίσθητοι. Ναι, εμείς με το παραμικρό πόνο. Αλλά... Το 8 το κάνει 20. Εντάξει, γλυκό είναι αυτό που λέει και εσύ, μπορεί, μην τσαντίζεσαι. Δεν τσαντίζομαι, αλλά. Καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο θέμα. Δηλαδή, τη λέω κάποια μέρα, μαλάκα. Τη λέω θα πεθάνω. Και δεν θα σε πιστεύει. Και δεν θα με πιστεύει. Σαν με το βοσκό. Αυτό μου λέγε χθες. Μου λέει, ναι, έτσι είναι, μου λέει έτσι. Τη λέω μπράβο, εντάξει. Και τελικά τι έγινε, σου λέει πονάω και εσύ. Τελικά το αποτέλεσμα ήταν να ξεμυρίσει. Ξημεροβραδιαστούμε στο νοσοκομείο. Ήταν όλα καθαρά. Κάναμε διπλές φορές. Ξέρετε, έκανε check-up με την ευκαιρία. Δεν το πίστευε. Τελικά το καλό κάτι της υπόθεσης, έχω, κάτι έχω. Τελικά το καλό της υπόθεσης ξέρεις ποιο είναι. Έκανε check-up. Ότι είμαι παιδαρέλη ακόμα. Δηλαδή είμαι πιο καλά. Δηλαδή ενώ εσωτερικά καρδιές, ιστορίες και αυτά. Και από κάτσε, είσαι φοβητσιάρης εσύ ή όχι. Γιατί κοίτα εγώ είμαι λίγο φοβητσιάρης τώρα. Θα σου πω ένα πράγμα. Και θα σου μιλήσω ειλικρινά μέσα από την ψυχή μου. Μετά τα 40, όχι τόσο τα 40, είμαι 42 τώρα. Πέρασε ένας χρόνος. Γέρασε οποίος... εσύ, ναι. Όχι ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις τι. Και άκου. Πέφτει άσχημο το 4. Άκου, το 4 πέφτει άσχημα. Δηλαδή στο 5 τι. Έχω χρόνια ακόμα. Έχεις 8 χρόνια. Ρε, για λοιπόν, είναι όλα αυτά. Είναι και οι μέρες τις οποίες μπορεί να είναι και ψυχολογικό. Φεύγουν φίλοι, κάνουν. Κατάλαβες τι εννοώ. Κατάλαβες. Επηρεάζει αυτό το πράγμα. Ναι. Και αυτά λες τίποτα. Αλλά όμως πρόσεξε. Πραγματικά χθες τα χρειάστηκα. Φοβήθηκες. Είσαι φοβητσιάρης. Αντιμετωπίζω τα πράγματα, αλλά να σου πω, ναι, εντάξει, άμα μου διάζει το χέρι σου και πονάς για αυτά και λες, μπορώ να πω τώρα, να σου το πω, θα σου το πω, θα σου το πω στον αέρα, ναι. Ήρθε η Σμήνη, της έλεγε τι έπαθε. Μετά φαντάζομαι. Μετά, ναι. Από το σχολείο όταν ήρθε η Σμήνη. Κάνει ο Γιάννης, πονάω, και μου κάνει η Σμήνη. Σε έχει πάρει χαμπάρι και η κόρη σου. Σε έχει πάρει χαμπάρι και η κόρη σου. Κάτσε, αλήθεια το έκανε. Αλλά δεν την έδωσα εχθές, γιατί είχες τα νεύρα σου. Σε έχει πάρει χαμπάρι και η κόρη σου. Πω, παιδιά, τι ωραία οικογένεια. Σας απολαμβάνω κάθε φορά, πραγματικά, είτε εκτός είτε... Μου δεν είναι... Είστε ζευγάρι, αλλά πειράζεστε πάρα πολύ. Εγώ φαντάζομαι, το έχουμε ξαναπεί, ότι και στους καυγάδες σας πρέπει να τους κάνετε με μούτες, με πλάκες.